Την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων να χρηματοδοτήσει βασικού τομεί τη Κυπριακή οικονομία που επηρεάζονται από τι συνέπειε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξέφρασε στον Υπουργό Οικονομικών η αντιπρόεδρο τη Τράπεζα επενδύσεων Λίλειανα Παύλοβα. I don't think the current situation will affect. On the contrary, we are ready to provide all necessary support needed in Cyprus in the critical sectors of the economy. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνο Πετρίδη τόνισε πω η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να διαφοροποιηθεί ο αναπτυξιακό σχεδιασμό τη χώρα. Αντιθέτω, είπε, θα επισπεύσουμε όλα τα έργα για μια πράσινη οικονομία που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή, όπω εξελίσσονται οι εξελίξει, εμά. Εμείς δεν θεωρούμε σκόπιμο ότι πρέπει να αλλάξουμε τον αναπτυξιάκο μας σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. δεν, πρέπει, δεν μπορούμε να, θα πρέπει να επισπεύσουμε, όχι να καθυστερήσουμε την πράσινη ανάπτυξη και την απεξάρτησή μας από τις, από, την, από, το ρηκτά καύσιμα. Λιλιάνα Παύλοβα και Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφεραν ότι το 2021 χρηματοδοτήθηκαν έργα πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την οικονομική ανθεκτικότητα λόγω της πανδημίας, την οδική ασφάλεια και την χρηματοοικονομική τεχνολογία. Ενώ το 2022 οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίτερα η κυρία Παύλοβα είχε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και όπω αναφέρθηκε οι νέες χρηματοδοτήσεις αφορούν αφορούν την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, την οδική ασφάλεια και την χρηματοδότηση του νέου μουσείου και νέου κρατικού χημείου. Είσαμε και την ενδεχόμενη χρηματοδότηση νέων έργων που έχουμε κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν έχω καμία αφιβολία ότι αυτή η καλή συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεχίσει. Χθε η κυρία Παύλοβα πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πανεπιστημίο Κύπρου, του οποίου η χρηματοδότηση τη Πανεπιστημίουπολη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ξεπέρασε τα 160 εκατομμύρια ευρώ σε έργα μεταξύ άλλων όπω το Κέντρο Πληροφόρηση Βιβλιοθήκη Τέλειο Ιωάννου, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Απόλων, οι χτηριακέ εγκαταστάσει τη Πολυτεχνική Σχολή, το κτήριο Βιολογικών Επιστημών, το Ενεργειακό Κέντρο Β, η ανακαίνιση και αντισυσμική αναβάθμιση της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.